Η σειρά Travelers του Netflix εκτιλήσεται στον 21ο αιώνα, όπου χιλιάδες ειδικοί πράκτορες από τον 25ο αιώνα μεταφέρονται στο παρελθόν και είναι επιφορτισμένοι με την αποτροπή της κατάρρευσης της κοινωνίας λόγω πολέμων και περιβαλλοντολογικών καταστροφών. Αυτοί οι πράκτορες, γνωστοί και ως ταξιδιώτες, ταξιδεύουν στον 21ο αιώνα έχοντας ως σκοπό την αλλαγή του μέλλοντος, στο οποίο η ανθρωπότητα βρίσκεται στο χείλος της εξαφάνισης και οι τελευταίες νησίδες ζωής κατοικούν σε ειδικά διαμορφωμένα καταφύγια που τους προστατεύουν από το περιβάλλον της γης, το οποίο είναι αφιλόξενο για τη ζωή. Στον 25ο αιώνα, λοιπόν, το μέλλον της ανθρωπότητας είναι ζωφερό, παρόλη την ανεπτυγμένη τεχνολογία που υπάρχει. Η τεχνολογία αυτή έχει δώσει τη δυνατότητα για τη δημιουργία μιας υπερανεπτυγμένης τεχνητής νοημοσύνης, γνωστή και ως διαχειριστής ή director, όπου έχει αναλάβει το έργο της αποτροπής αυτής της σκοτεινής μοίρας της ανθρωπότητας. Ο διαχειριστής, λοιπόν, μέσω ανεπτυγμένων υπολογισμών, μπορεί να ξεχωρίσει ορισμένα σημεία στον 21ο αιώνα, όπου η αλλαγή τους ή η αποτροπή τους θεωρείται κομβική για την εξασφάλιση του μέλλοντος της ανθρωπότητας. Δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά οι παρεμβάσεις αυτές έχουν να κάνουν με την αποτροπή μιας σύγκρουσης ενός μετεωρίτη με τη Γη, τη δολοφονία επιστημόνων που ευθύνονται για τη δημιουργία όπλων μαζικής καταστροφής και την εκλογή πολιτικών οι οποίοι δίνουν έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Παρ' όλα αυτά, στο πέρας της σειράς, τα σχέδια του διαχειριστή δεν έχουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα, καθώς δεν καταφέρνουν να αλλάξουν το μέλλον. Όταν έβλεπα τη σειρά, υποψιαζόμουν πως παρόλο τον σχεδιασμό και την αναλυτική ικανότητα της τεχνητής νοημοσύνης, κάτι πήγαινε λάθος. Και το λάθος αυτό βρισκόταν στον πυρήνα του σχεδίου του. Βλέπετε, οι προσπάθειες του διαχειριστή και των ανθρώπων του 25ου αιώνα για να καλυτερέψουν τον κόσμο δεν στόχευαν την καρδιά του προβλήματος, αλλά τα συμπτώματά του. Κοινωνική αλλαγή δεν συντελείται με την αντιμετώπιση μεμονωμένων προβλημάτων, αλλά με την αλλαγή του ίδιου του τρόπου δράσης των ανθρώπων, που καθορίζει ουσιαστικά και το αποτέλεσμα. Για να γίνω λίγο πιο κατανοητός, φανταστείτε έναν γιατρό όπου σε έναν ασθενή με εγκεφαλική αιμορραγία συνταγογραφεί παυσίπονα για να σταματήσουν οι πονοκεφαλοί του. Βραχυχρόνια θα υπάρχει μια καλυτέρευση, αλλά δεν έχει αντιμετωπίσει την κύρια αιτία του πονοκεφάλου. Ποιο είναι όμως το πρόβλημα που αποτρέπει την αλλαγή του ρου της ιστορίας και την καλυτέρευση του μέλλοντος? Την απάντηση θα προσπαθήσει να μας δώσει ο Γάλλος κοινωνιολόγος Pierre Bourdieu, εισάγοντας την έννοια του habitus και πώς αυτό το habitus μπορεί να αλλάξει. Αλλά τι σημαίνει αυτή η ορολογία? Η θεωρητική κατασκευή του habitus δεν συναντάται αποκλειστικά στην κοινωνιολογική προσέγγιση του Bourdieu, καθώς ο ίδιος έχει επηρεαστεί σημαντικά από την Αριστοτέλεια και η Γελιανή φιλοσοφία. Το habitus είναι η προσπάθειά του να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ δράσης και δομής, ένα άλυτο σε εισαγωγικά μέχρι στιγμής ζήτημα της κοινωνιολογικής επιστήμης. Κατά πόσο δηλαδή οι άνθρωποι ως υποκείμενα με τη δυνατότητα της ατομικής επιλογής καθορίζουν τη ζωή τους και πώς επηρεάζεται ο τρόπος που δρούν από εξωτερικούς παράγοντες, όπως τους θεσμούς. Οπότε η έννοια του habitus περιγράφει ένα σύστημα διαθέσεων που δημιουργείται από παρελθοντικές εμπειρίες και από το κοινωνικό και ιστορικό περιβάλλον στο οποίο ζει ένας άνθρωπος, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ένα συνεκτικό σύστημα συμπεριφοράς που καθορίζει μελλοντικές εμπειρίες. Λόγω της ιστορικής και πολιτισμικής ιδιαιτερότητάς του, συνεπάγεται ότι το habitus δεν αποτελεί ένα ενιαίο πλέγμα προτύπων συμπεριφοράς, αλλά διαφέρει ανάλογα με το ιστορικό πλαίσιο και την ιδιαίτερη κουλτούρα των διαφορετικών κοινωνικών ομάδων. Το habitus υποδεικνύει επομένως το σύνολο των εσωτερικευμένων διαθέσεων και συμπεριφορών, τον τρόπο δράσης και τις προκαθορισμένες πνευματικές τάσεις που καθορίζονται από το κοινωνικό πλαίσιο και τη συγκεκριμένη θέση που καταλαμβάνουν τα υποκείμενα στην κοινωνική ιεραρχία. Με λίγα λόγια, είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος σκέψης που έχουμε όλοι, ανάλογα με τον τόπο καταγωγής, την ιστορική περίοδο που ζούμε και την κοινωνική τάξη στην οποία βρισκόμαστε. Ο τρόπος αυτός που σκεφτόμαστε είναι λογικό να επηρεάζει ακόμα και τα πιο βασικά πράγματα που κάνουμε, όπως π.χ. ο τρόπος που ντυνόμαστε, το φαγητό που τρώμε, η διασκέδασή μας, ο τρόπος που χρησιμοποιούμε τη γλώσσα και τα αγαθά που καταναλώνουμε.
το habitus ως εσωτερικευμένες προδιαθέσεις ή dispositions που καθορίζουν τη συμπεριφορά δεν είναι απλώς μια νοητική κατάσταση διαμορφωμένη από ένα ορθολογικό και ελεύθερο από κάθε κοινωνική επιρροή άτομο, αλλά ούτε και μια τελολογική υποταγή του ατόμου σε δομές και θεσμούς. Είναι ροπές σκέψεις που δημιουργούνται από παρελθοντικές εμπειρίες και διαμορφώνουν μελλοντικές και τρέχουσες πρακτικές. Οπότε υπό αυτό το πρίσμα, το habitus δημιουργείται και αναπαράγεται ασυνείδητα. Για να βάλω ένα τέλος σε όλα αυτά, ο τρόπος που αλλάζει η κοινωνία δεν είναι η επιφανειακή αντιμετώπιση των προβλημάτων, ξοδεύοντας χρήματα και ανθρώπινο δυναμικό μέχρι να λυθούν. Είναι απαραίτητο να υπάρξει μια ριζική αλλαγή, όχι απλώς στον τρόπο που σκεφτόμαστε, αλλά η μεταβολή αυτή στον τρόπο σκέψης να αντανακλάται και στο πώς δρούμε. Οι κοινωνικές αλλαγές και κατ' επέκταση οι μεταβολές στο habitus είναι ένα περίπλοκο ζήτημα και ίσως να μην γνωρίζουμε ακόμα όλους τους τρόπους που το habitus μεταβάλλεται. Αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι όντως οι νοοτροπίες μας μπορούν να αλλάξουν. Το ζήτημα είναι να βρούμε έναν τρόπο να αλλάξουν προς το καλύτερο.